μετά τον αγώνα μεταξύ Άβα της Χαλκίδας Αγία Παρασκευή, όπου το αποτέλεσμα κρίθηκε υπέρ των Αβάνων Χαλκίδας με 6-0. Έχουμε μαζί μας τον προπονητή της ομάδας των Αβάντων, τον κύριο Νέζεβιτς Ντράγκαν. Κάποιες δηλώσεις σχετικά με το αποτέλεσμα θα θέλαμε του αγώνα που έγινε. Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι που έμεινα ευχαριστημένος και από την απόδοση των παίχτριων και από το αποτέλεσμα, και θέλω να τους δώσω η άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Δείξαν απαιτούμενη σοβαρότητα από το πρώτο λεπτό. Είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας, καλή κίνηση, είχαμε και καλούς συνδυασμούς με αποτέλεσμα έτσι ώστε να φτάσουμε στο ένα σκορ 6-0. Εμείς κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Βέβαια τώρα έχουμε ένα διάστημα σχεδόν ένα μήνα μέχρι το επόμενο παιχνίδι που θα μπορέσουμε να ξεκουραστούμε λίγο και να δουλέψουμε ταυτοχρόνως, έτσι ώστε πρέπει να τις κρατήσουμε σε καλή κατάσταση για το παιχνίδι της 19 Δεκέμβρη, όταν πάμε σε ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι μέσα στο Μεσολόγγι. Άρα χρειάζεται να γίνεται μια σωστή προπόνηση. Βεβαίως, θα δούμε με κάποια φιλικά παιχνίδια, με προπονήσεις κανονικά, και έτσι ώστε, γιατί φτάσαμε σε ένα καλό επίπεδο αγωνιστικό. Και τώρα η αποχή δεν είναι σε καλό σημείο για μας, πιστεύω, αλλά πιστεύω με τη σωστή δουλειά και καλή δουλειά και διάθεση που έχουν και τα κορίτσια, πιστεύω να τους κρατήσουμε σε ανάλογη ετοιμότητα, έτσι ώστε να είναι έτοιμες για το επόμενο παιχνίδι. Πολύ ωραία. Για τους επόμενους αγώνες που έρχονται, έχετε κάποιο δύσκολο έργο, κάποια δύσκολα παιχνίδια, κάποια ντέρμπι που ίσως... Όλα παιχνίδια είναι δύσκολα. Όλα παιχνίδια κερδίζονται μέσα στο γήπεδο. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Γι' αυτό είπα ότι η Άγια Παρασκευή μπορεί να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις. Όμως εμένα με χαροποιεί ότι οι κοπέλες ήταν απαιτούμενη σοβαρότητα, καλή αγωνιστικότητα, καλή διάθεση, και αυτό ήταν αποτέλεσμα αυτού του σκορ. Είμαστε πλέον στην 7η αγωνιστική και ήθελα να ρωτήσω αν αντιμετωπίζετε κάποια άλλα προβλήματα, κάποιους τραυματισμούς, κάποιες λήψεις. Εντάξει, είχαμε με τη Μελισσού ένα. Δεν είναι σοβαρό πρόβλημα. Βέβαια, αφήσαμε να ξεκουραστεί και κάποιες άλλες 2-3 παίκτριες που αφήσαμε και αυτές να πάρουν λίγες ανάσες, έτσι ώστε να δώσουμε και κάποιες ευκαιρίες σε κάποιες παίκτριες που δεν έχουν αρκετό χρόνο συμμετοχής, και κάποιες μικρές ηλικίας παίκτριες, να δούμε τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτές στο μέλλον. Έχουμε δει και μια στροφή του κόσμου που πλέον έρχεται και βλέπει και παρακολουθεί και το γενικό ποδόσφαιρο. Έρχεται ο κόσμος στην Κερκίδα. Πιστεύω ότι ενισχύει πολύ σημαντικά το έργο της ομάδας. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Πρέπει να κάνουμε μια έκκληση να έρθει κι άλλος κόσμος να υποστηρίξει το έργο της ομάδας. Σωστά. Παρατηρώ και εγώ αυτό το πράγμα και βλέπω κάθε παιχνίδι να έχει όλο περισσότερο κόσμο. Και πιστεύω γιατί και έχουν κάτι να δουν. Πιστεύω ότι έχουμε πολύ καλή ομάδα που παίζει και καλό ποδόσφαιρο. Και ομάδα που έχει στόχους, και πιστεύω στη συνέχεια θα έχουμε μεγαλύτερη ανταπόκριση. Ο προπονητής της ομάδας της Αγίας Παρασκευής μίλησε με καλά λόγια για τη δικιά σας ομάδα. Θεωρεί ότι είσαστε ένα από τα φαβορί, μίλησε με μεγαλύτερα λόγια. Έχετε κάτι να... Εντάξει, ευχαριστώ, και εγώ εύχομαι στην ομάδα της Αγίας Παρασκευής να υλοποιήσει τους στόχους, να έχει καλή συνέχεια. Εμείς ξέρουμε, εντάξει, έχουμε καλή ομάδα, προσπαθούμε να παίζουμε αυτό που είπατε, πολύ σημαντικό εκεί, επιμένουμε να παίζουμε σωστό ποδόσφαιρο, γιατί αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε, γιατί έχουμε καλές ποδοσφαιρίστριες και πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό το κάνουμε, και πιστεύω ότι έχουμε και αρκετά περιτόρια βελτίωσης και θα είμαστε από παιχνίδι σε παιχνίδι ακόμα καλύτεροι. Θεωρείτε ότι και το γυναικείο ποδόσφαιρο ανεβαίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα? Εντάξει, εγώ δεν ήμουνα ποτέ στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Πέρυσι το Μάρτιο είχα αναλάβει την ομάδα. Είχαμε καλή επιτυχία και πέρυσι, φτάσαμε στο τελικό. Πιστεύω και φέτος να έχουμε ανάλογη συνέχεια, γιατί όπως ξέρετε, το να φτάσεις ψηλά φτάνεις. Πιο δύσκολο είναι να παραμένεις εκεί. Δείχνουμε όμως ότι είμαστε σωστό δρόμο, και μαζί με την πρόεδρο και την διοίκηση που έχουν κάνει ανάλογες κινήσεις, πιστεύω ότι. Πρέπει να κοιτάμε όμως παιχνίδι με παιχνίδι για να φτάσουμε και να δούμε πού θα φτάσουμε στο τέλος. Από τον πρόεδρο, από το συμβούλιο της ομάδας, έχετε κάτι να ζητήσετε? Όχι. Όλα λειτουργούν πολύ καλά. Λειτουργικά η ομάδα είναι σε πολύ καλό επίπεδο και δεν έχουμε κανένα παράπονο. Ό,τι χρειαζόμαστε τα έχουμε στο γήπεδο.
και πιστεύω ότι ανάλογα και το κάνουμε και εμείς μαζί με τα κορίτσια μέσα στο γήπεδο. Ωραία. Εμείς ευχόμαστε από την πλευρά μας να βλέπουμε πάντοτε καλό ποδόσφαιρο, να ενισχυθεί το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εσείς.